με βάση τον οποίο στην πράξη ερμηνεύεται αυτή η εμπλοκή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα ενεργειακά. Ποιο είναι το σενάριο? Δύο σενάρια υπάρχουν. Το πρώτο είναι να υπάρξουν κάποιοι καινούργιοι γύροι παραχώρησης, στους οποίους θα συμμετάσχει κάποια από τις τρεις διαφορετικές κρατικές εταιρείες υδρογονανθράκων της Ρωσίας ή και κάποιες από τις δύο άλλες μεγάλες ιδιωτικές, ώστε να πάρουν ένα καινούργιο οικόπεδο ή τεμάχιο για την ακρίβεια και να κάνουν όλη τη διαδικασία από την αρχή. Αυτό είναι και χρονοβόρο και αρκετά ασαφές το αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα. Το πιο άμεσο, εφόσον βέβαια κάποιος ενδιαφέρεται να πουλήσει ή να λάβει το κίνητρο για να πουλήσει, είναι είτε να πάρει κομμάτι της κοινοπραξίας που αναπτύσσει αυτή τη στιγμή την Αφροδίτη, είτε να, εφόσον η ΕΝΙ καταλήξει σε, η κοινοπραξία ΕΝΙ Κογκάς καταλήξει σε ανακάλυψη, την οποία και αναμένουμε από το δυνητικό πεδίο της Αμαθούσας στις επόμενες εβδομάδες, στον επόμενο μήνα, να μπορεί να πάρει κάποια κομμάτια από αυτή την κοινοπραξία, ούτως ώστε να προσδώσει και στην Κύπρο και στην κοινοπραξία μια σειρά από πολύ σημαντικά. Πολλές σχηματικές ωφέλειες. Ήδη υπάρχει το ενδιαφέρον όμως, αντιλαμβανόμαστε, από μια εταιρεία για πώληση. Ναι, έτσι διαρρέεται εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είναι φήμες. Δεν το γνωρίζουμε αυτό απόλυτα, αλλά δεν έχει να χάσει κάτι η Noble και η Deleca από το να πάρει μαζί της τη Ρωσία. Απλώς τα ωφέλιματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την Κυπριακή Δημοκρατία από άψη πολιτικής. Είναι προφανείς οι λόγοι. Ενισχύει την περιφερειακή διπλωματία μας, διότι ταυτόχρονα με τη σχέση αυτή που αναπτύσσεται ξανά της Ρωσίας με την Κύπρο, υπάρχει μια πολύ σημαντικότερη και πολύ πιο εμβριθής προσέγγιση της Ρωσίας με την Αίγυπτο, η οποία είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από την εποχή του 1972-1973 με το Σαντάτ, που επιστρέφει πάλι η ρωσική επιρροή λόγω της ψήφιας των σχέσεων Αιγύπτου Αλσίση με την αμερικανική κυβέρνηση και κάποιους ευρωπαϊκούς εταίρους, αν και αυτό αρχίζει να αντιστρέφεται. Οπότε τη συμφέρει τη Ρωσία, εφόσον έρθει ως μέτοχος στην Αφροδίτη και εξαχθεί αέριο προς την Αίγυπτο, αυτό τη συμφέρει και για πολλαπλούς λόγους πέραν της Κύπρου. Τη συμφέρει για να ενισχύσει και τις σχέσεις της, τις σημαντικές, οι οποίες ήδη αναπτύσσονται με το κομμάτι της Αιγύπτου. Και γεωστρατηγικά και πολιτικά, και την ίδια ώρα έχει και η Κύπρος να κερδίσει, εάν και εφόσον ωστόσο γίνουν οι σωστοί χειρισμοί. Έτσι, υπό την προϋπόθεση ότι γίνουν οι σωστοί χειρισμοί, θα έχει τα ωφέλη η Κυπριακή Δημοκρατία πολιτικά και οικονομικά. Τη στιγμή που παίρνει μια εταιρεία, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Γκάσπρομ ή η Ροσνεφτ, μέσα σε αυτή την κοινοπραξία, λύνει μια σειρά από προβλήματα. Πρώτον, δεν υπάρχει πλέον οικονομικό ζήτημα που κατά καιρούς εγείρονται δυστοκίες των εταίρων να επενδύσουν. Οπότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του λύνει ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι. Δεύτερον, ενισχύεται η αξιοπιστία σου έναντι των δυνητικών αγοραστών του φυσικού αερίου. Και ταυτόχρονα έρχεται και μια σημαντική πολιτική ασπίδα, πιστεύω, για το συγκεκριμένο κοίτασμα και για τις επόμενες ενδεχομένως διερευνητικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακύρη.